κυβερνήσεως μέσα από το Λόγο του Θεού. Θα διαβάσουμε τη σελίδα 1087 από το κεφάλαιο γάμα της Αποκάλυψης και το 7 εδάφιο. Σελίδα 1088, 7 εδάφιο από το κεφάλαιο γάμα. Και προς τον Άγγελο της εν Φιλαδελφία Εκκλησίας γράψον, ταύτα λέγει ο Άγιος, ο αληθινός, ο έχων των κλειδίων του Δαβίδ, ως της ανοίγει και ουδής κλεί και κλεί και ουδής ανοίγει. Εξεύρω τα έργα σου, ιδού έθεσα ενώπιόν σου θύραν ανεωγμένη και ουδής δύναται να κλείσει αυτήν, διότι έχεις μικράν δύναμη και φύλαξα το λόγο μου και δεν ειρνήθεις το όνομά μου. Ιδού θέλω κάμι τους εκ της αγωγής του σατανά, ή τινες λέγουσιν εαυτούς, ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι, αλλά ψεύδονται. Ιδού θέλω κάμι αυτούς να έλθωσι και να προσκυνήσωσι ενώπιον των ποντών σου και να γνωρίσωσι ότι εγώ σε ηγάπησα, επειδή εφύλαξα το λόγο της υπομονής μου, και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού ή της μέλη, να έλθει επί της οικουμένης όλης, για να δοκιμάσει τους κατοικούντας επί της γης. Ιδού έρχομαι ταχαίως, κράτη εκείνο το οποίο έχεις, για να μην λάβει μηδής των στεφανών σου. Ως της νικά θέλω κάμει αυτών στήλων εν το ναό του Θεού μου και δεν θέλει εξέλθει πλέον έξω. Και θέλω γράψει επ' αυτόν το όνομα του Θεού μου και το όνομα της πόλεως του Θεού μου και της Νέας Ιερουσαλήμ ή της καταβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού μου και το όνομά μου των νέων. Όσες έχει ο Τίο να σ' ακούσει τι λέγει το Πνεύμα προς τας Εκκλησίας. Και προς τον Άγγελον της Εκκλησίας των Λαοδικαίων γράψον. Ταύτα λέγει ο Αμήν, ο μάρτυς ο πιστός και αληθινός η αρχή της κτήσεως του Θεού. Εξεύρω τα έργα σου, ότι ούτε ψυχρός είσαι ούτε ζεστός. Ήθε να είσαι ψυχρός ή ζεστός, ούτως επειδή είσαι χλιαρός και ούτε ψυχρός ούτε ζεστός. Μέλω να σε ξεμέσω εκ του στόματός μου, διότι λέγεις ότι πλούσιος είμαι και πλούτησα και δεν έχω χρίαν ουδενός και δεν εξεύρεις ότι εσύ είσαι ο ταλέπορος και λεϊνός και φτωχός και τυφλός και γυμνός. Συμβουλεύω σε να αγοράσεις παρεμού χρυσίων δεδοκιμασμένων εκ πυρός για να πλουτίσεις και η μάτια λευκά διανενδυθείς και να μην φανερωθεί η αισχύν της γυμνότητάς σου. Χρήσον τους οφθαλμούς σου με κολούριον δεν αυλέπεις, εγώ σου αγαπώ, ελέγχω και παιδεύω, γεννού λοιπόν ζηλωτής και μετανόησον. Ιδού ήσταμε εις την θύραν και κρούω. Εάν τις ακούσει τις φωνή μου και ανοίξει την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ' αυτού και αυτός με τεμού. Ως της νικά θέλω δώσει σε αυτόν να καθίσει με τεμού εν το θρόνο μου, καθώς και εγώ ενίκησα και κάθισα μετά του πατρός μου εν τον θρόνο αυτού. Ως της αιχιωτίων, ας ακούσει τι λέγει το Πνεύμα προς τας Εκκλησίας. Αμήν. Δύο εκκλησίες, δύο ποιμένες. Δίπλα-δίπλα. Που ανήκουν στην ίδια εκκλησία, στην εκκλησία του Χριστού. Λίγα χιλιόμετρα χωρίζει την εκκλησία της Φιλαδελφίας από την εκκλησία της Λαοδικίας. Αλλά τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά αυτά που υπάρχουν στη μία εκκλησία από αυτά που υπάρχουν στην άλλη εκκλησία. Και αυτό, αδελφοί αγαπητοί, είναι ένα φαινόμενο, καθώς βλέπουμε δύο εκκλησίες κοντά να έχουν διαφορετική κατάσταση, δύο οικογένειες κοντά στην ίδια εκκλησία να είναι διαφορετική η κατάσταση, δύο αδελφοί ο ένας δίπλα στον άλλον, αλλά διαφορετική η κατάσταση. Και ποια είναι η μεγάλη διαφορά που υπάρχει σε αυτές τις δύο εκκλησίες και η διαφορά που υπάρχει σε ανθρώπους? Είναι δύο πράγματα. Πρώτον, η σημερινή κατάσταση και δεύτερον, η μελλοντική κατάσταση. Δηλαδή πώς είναι σήμερα και πώς θα γίνει αύριο. Η Εκκλησία της Λαοδικίας σήμερα είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Μάλιστα, ο Ποιμένας αλλά και τα αδέλφια εκεί ισχυρίζονται ότι τους έχει ευλογήσει πολύ ο Θεός, ώστε αισθάνονται ότι είναι πλούσιοι, ότι έχουν πλουτίσει, ότι έχουν το αυτεξούσιον στην ζωή τους, μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, δεν εξαρτώνται από κανέναν, την ανεξαρτησία τους, και δεν έχουν και ανάγκη κανέναν. Αυτή είναι η παρούσα κατάσταση, ενώ η παρούσα κατάσταση στην Εκκλησία της Φιλαδελφίας είναι ότι έχουν μικρά δύναμη. Άρα λοιπόν
Ξαναλέω, δύο εκκλησίες κοντά η μία με την άλλη, δύο ποιμένες κοντά ο ένας με τον άλλον, προφανώς γνωρίζονται, προφανώς έχουν κοινωνία μεταλλήλων, συμπροσεύχονται, συνομιλούν, συνεργάζονται, αλλά είναι δύο τελείως διαφορετικές καταστάσεις. Ας δούμε λοιπόν τώρα τις δύο αυτές διαφορετικές καταστάσεις που υπάρχουν και τις συνέπειες. Και θα ξεκινήσουμε από την εκκλησία της Λαοδικίας. Μια εκκλησία που σαφώς την έχει ευλογήσει ο Θεός. Την έχει αυξήσει ο Θεός, της έχει δώσει δύναμη ο Θεός. Έχουν πλουτίσει, αισθάνονται δυνατοί, αλλά εκείνο που έχει σημασία δεν είναι πώς βλέπουμε εμείς τον εαυτό μας, πώς βλέπει ο ποιμένας τον εαυτό του και την Εκκλησία, και εδώ είναι το μεγάλο μας λάθος. Εκείνο που έχει σημασία είναι πώς μας βλέπει ο Θεός. Γι' αυτό έχουμε πει πολλές φορές και μια φορά ακόμη θέλω να το τονίσω, ότι η ασφάλειά μας στην προσωπική μας, στην οικογενειακή μας και στην εκκλησιαστική μας ζωή είναι να πηγαίνουμε πολύ τακτικά στο Θεό, ταπεινά, εξητώντας από Αυτόν την αλήθεια της κατάστασής μας, την πραγματικότητα, λέγοντας «Κύριε, πώς με βλέπεις, πώς είμαι στα μάτια Σου, τι θέλεις να αλλάξω, τι θέλεις να διορθώσω». Αυτό θα τολμούσα να πω ότι σε αυτό έχει την ευθύνη ο Χριστός. Και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός της επίσκεψης σε 7 εκκλησίες της Ασίας. Και ιδιαίτερα σήμερα μπορούμε να το καταλάβουμε ότι ο Χριστός έχει την ευθύνη αυτή να λέει την κατάσταση που βρίσκεσαι για να σε φυλάξει, για να σε ευλογήσει, για να σε προστατεύσει και στην προσωπική σου ζωή και στην οικογενειακή σου ζωή και στην εκκλησιαστική. Έρχεται λοιπόν στην εκκλησία της Φιλαδελφίας ο Κυριός μας, αποκαλύπτοντας τον εαυτό του σαν μάρτυρα πιστό. Είναι μάρτυρας της αλήθειας, πιστός και αληθινός, μάρτυρας αξιόπιστος και μάρτυρας της αλήθειας. Δηλαδή αυτά που λέει και όταν κρίνει έναν άνθρωπο, όταν ελέγχει έναν άνθρωπο, αυτά που λέει είναι και αληθινά και αξιόπιστα. Όταν μας ελέγχει ένας άλλος άνθρωπος, έχουμε πολλές αμφιβολίες. Όταν μας ελέγχει ο Θεός, δεν πρέπει να έχουμε καμία αμφιβολία. Αντιθέτως, μάλιστα, πρέπει με μεγάλη σοβαρότητα να δεχόμαστε τον έλεγχο από το Θεό και τον καταλαβαίνουμε οποτεδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο μας ελέγξει. Καταλαβαίνουμε μέσα στην καρδιά μας, εκτός και αν η συνείδησή μας είναι καυτηριασμένη, καταλαβαίνουμε μέσα στην καρδιά μας τι ακριβώς σημαίνει. Ότι σε μένα μιλάει ο Θεός τώρα, εμένα ελέγχει ο Θεός τώρα, και εκεί είναι το κρίσιμο σημείο για τον κάθε έναν από εμάς, τι θέση θα πάρουμε. Εμένα με ελέγχει και δεν βαριέσαι, εμένα με ελέγχει και τι να κάνω, ή εμένα με ελέγχει και πάω να μετανοήσω. Έρχεται λοιπόν ο μάρτης, ο αξιόπιστος, ο πιστός και αυτός που λέει αλήθεια και αυτός που έχει και απόλυτη εξουσία, αρχή της κτήσεως, όλης της κτήσεως του Θεού. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, επιμένουμε να πηγαίνουμε, είναι ανάγκη να πηγαίνουμε στον Κύριο με αυτή την ωραία εκζήτηση. Γιατί μας ακούει, και όταν μας ακούει μας μιλάει, μας αποκαλύπτει, μας φανερώνει, μας δίνει εμπνεύσεις. Γιατί η σοφία είναι στον άνθρωπο, αλλά η έμπνευση είναι από τον Παντοδύναμο. Θεέ μου, πώς με βλέπεις, τι βλέπεις σε μένα, τι βλέπεις στην οικογένειά μου, τι βλέπεις στην εκκλησία που υπηρετώ, τι θέλεις να αλλάξω, τι θέλεις να διορθώσω,
τι θέλεις να κάνω. Το λάθος είναι, Κύριε, κάνε αυτό, κάνω εκείνο, κάνω τ' άλλο και ξανακάνω αυτό και δώσ' του και το άλλο. Αυτό είναι το λάθος. Κάνουμε τον Κύριο δούλο μας. Του δίνουμε εντολές τι να κάνει. Χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Ενώ ο Θεός θέλει, καθώς μας λέει πλησιάσατε με, να τον πλησιάζουμε πώς. Ως ένοχοι, αφενός με, αφετέρου με ερωτήματα, με απορίες, με αιτήματα. Και όλα αυτά να έχουν ένα σκοπό, τη διόρθωσή μας. Ώστε να έρθει εκ της δικαιοσύνης του Θεού η καλή συνέχεια και η καλή ευλογία. Το σημαντικότερο πράγμα, αδελφοί, στη ζωή μας είναι η καλή μας συνέχεια. Αν θα έχουμε καλή συνέχεια ή όχι. Γιατί αν τώρα είμαι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, αλλά η συνέχεια μου είναι κακή, τι θα το κάνω. Εάν τώρα είμαι σε πολύ κακή κατάσταση, αλλά η συνέχεια μου είναι καλή, είμαι ευτυχισμένος. Γιατί έχω ελπίδα. Ελπίδα βελτίωσης, ελπίδα αποκατάστασης, ελπίδα ευλογίας. Και έτσι λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη ζωή μας να δούμε ποιος και σε ποιον ο Θεός έχει προσδιορισμένη την καλή συνέχεια ή την κακή συνέχεια. Γιατί ο Θεός είναι δίκαιος. Δεν προσωποληπτεί να πεις σε σένα μην ανησυχείς, εγώ θα τα κάνω όλα τέλεια. Ενώ σε σένα δεν μ' αρέσεις, δεν θα σε βοηθήσω καθόλου. Αυτά εμείς οι άνθρωποι τα λέμε, τα σκεφτόμαστε, τα κάνουμε, αλλά όχι ο Θεός. Ο Θεός λοιπόν έχει βάλει κανόνες πνευματικούς και καθώς είναι πιστός στο λόγο του και να αρνηθεί τον εαυτό του δεν δύναται, κανόνες πνευματικούς βάσει των οποίων επισκέπτεται και ενεργεί στη ζωή του ανθρώπου. Σε αυτόν λοιπόν τον άνθρωπο, τον απειμένα της Εκκλησίας της Λαοδικίας, του λέει ξέρω τα έργα σου, ξέρω ότι δεν είσαι ψυχρός, δεν είσαι αποστατημένος, δεν είσαι ξένος με τα πράγματα του Θεού, αλλά ούτε και ζεστός, δεν είσαι ζηλωτής των πνευματικών, αλλά είσαι κάτι που ίσως είναι το χειρότερο από όλα. Είσαι χλιαρός. Είσαι χλιαρός. Μακάρι να ήσουν ζεστός, μακάρι να ήσουν ψυχρός, γιατί αν ήσουν ζεστός θα πηγαίναν όλα καλά, αν ήσουν ψυχρός θα μετανοούσες. Αλλά τώρα είσαι χλιαρός και όλα πηγαίνουν χλιαρά, χαλαρά, ήρεμα. Αλλά χωρίς να αρέσουν στο Θεό. Δεν είσαι ζηλωτής των πνευματικών. Δεν εξητάς, δεν πλησιάζεις, δεν αγωνίζεσαι, δεν ρωτάς το Θεό να σε διδάσκει την οδό την οποία πρέπει να περπατάς, δεν ζητάς αύξηση στην πίστη σου, δεν διορθώνεσαι. Μάλλον ο χλιαρός είναι ο αυτοδικαιωμένος. Καλά είμαι, να μην είμαστε και πολύ φανατικοί. Και έτσι μέσα από αυτό, το να μην είμαστε πολύ φανατικοί, μπαίνουν μέσα όλα τα σκουπίδια. Όλα τα σκουπίδια. Είτε τα σκουπίδια της εκοσμίκευσης, είτε τα σκουπίδια της χαλαρότητος, είτε τα σκουπίδια της αμεριμνησίας. Όλα τα σκουπίδια. Μέσα από το δεν πειράζει, καλά είμαστε. Να μην είμαστε πολύ φανατικοί. Και όταν λέει φανατικοί, εννοεί να μην είμαστε πολύ ζηλωτές. Και μάλιστα έχει και λόγους να το λέει. Και πώς φαίνεται ποιος είναι ο χλιαρός? Αυτός που είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος με τον εαυτό του. Το τονίζω αυτό. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ ευχαριστημένος με τον εαυτό του είναι ο κατεξοχήν χλιαρός άνθρωπος. Και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, αδελφοί. Εάν θέλουμε να καταλάβουμε σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε, να σκεφτούμε ότι εμείς, όταν σκεφτόμαστε ότι εμείς πάμε πολύ καλά και εγώ δεν είμαι σαν και εκείνον, σαν ταυτόν, σαν τον άλλον, θυμόμαστε το Φαρισαίο, ο οποίος έλεγε, εγώ είμαι πάρα πολύ καλός, πολύ ευχαριστημένος με τον εαυτό του, ήταν. Αποδεκατίζω τα πάντα,
νηστεύω 2 φορές την εβδομάδα, προσέχω τον εαυτό μου. Δεν είμαι σαν και αυτόν τον τελώνει τον άθλιο και το αμαρτωλό. Ο άνθρωπος που είναι πολύ ευχαριστημένος με τον εαυτό του έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και το μεγάλο του πρόβλημα έγκυται στο ότι δεν έχει καταλάβει ότι έχει πρόβλημα, επειδή θεωρεί ότι πάει πάρα πολύ καλά. Ενώ ο Χριστός, ο Κύριος μας, τι είπε? Και αν κάμετε όλα τα διατεταγμένα, όλα. Προσέξτε να δείτε ότι είστε αχρίοι δούλοι, όχι δούλοι, αχρίοι δούλοι, δηλαδή άχρηστοι, δηλαδή για τίποτα δεν κάνετε. Και αν κάποιος νομίζει ότι στέκεται, να προσέχει γιατί θα πέσει. Ο άνθρωπος λοιπόν που είναι ευχαριστημένος με τον εαυτό του στα πνευματικά, γιατί η αλήθεια είναι μπορεί να είμαι ευχαριστημένος σε όλα τα άλλα, γιατί είμαι αυτάρκης. Είμαι ευχαριστημένος με τη δουλειά μου, είμαι ευχαριστημένος με τα λεφτά μου, είμαι ευχαριστημένος με το σπίτι μου, γιατί είμαι αυτάρκης. Αυτό είναι καλό. Αλλά στα πνευματικά, και εδώ να προσέξουμε αδερφοί, η επιδίωξη του χριστιανού δεν πρέπει να είναι μια καλή, να πω και αξιοπρεπής χριστιανική ζωή, αλλά πρέπει να είναι μια εξαιρετική σχέση με το Θεό διά του Χριστού εν Πνεύματι Αγίου. Αυτό το οποίο ζητάμε και θέλει ο Θεός να ζητάμε, δεν είναι να έχουμε, να είναι όλα καλά πνευματικά τα πράγματα. Καλά τα πάω με τη γυναίκα μου, δεν τσακώνομαι. Καλά τα πάω με τα παιδιά μου και στην εκκλησία πηγαίνω και στο... μια χαρά, μια χαρά. Αυτό δεν το θέλει ο Θεός. Δεν το θέλει ο Θεός. Το μια χαρά, όλα ωραία. Κάποτε έλεγε κάποια αδερφή, πώς πας, όλα καλά, δόξα στο Θεό. Πολλές φορές αναρωτιέμαι τι μας βρίσκει ο Θεός και μας ευλογεί τόσο πολύ. Άκουγα εγώ και φοβόμουν. Τι μας βρίσκει δεν ξέρω ο Θεός και μας ευλογεί τόσο πολύ. Φοβερή αδελφή αυτή η στάση, η θέση του άθλιου ανθρώπου μπροστά, του αμαρτωλού ανθρώπου μπροστά στον Άγιο Θεό, στον τέλειο Θεό. Γιατί πάει στην ευχή που δεν αρέσει καθόλου στο Θεό, να συγκρίνω τον εαυτό μου με εκείνον τον αδελφό και να πω είμαι λίγο καλύτερος από αυτόν, γιατί αυτός ακόμη καπνίζει, που δεν το θέλει ο Θεός, γιατί σε όλα τα άλλα μπορεί να είναι πολύ καλύτερος από μένα. Και πάση περιπτώσει, αν βάλω κριτήριο κρίσης των ανθρώπων τον εαυτό μου, ο Λόγος του Θεού λέει ότι είμαι ανόητος, ανόητος τελείως. Επειδή δεν είσαι σαν και εμένα, δεν είσαι καλός. Επειδή είσαι σαν και εμένα, είσαι πολύ καλός. Ανόητος είναι ο άνθρωπος αυτός. Αλλά να επανέλθουμε στο θέμα μας, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό για την πορεία της χριστιανικής μας ζωής. Δεν επιδιώκουμε να φτιάξουμε μία χριστιανική αξιοπρεπή ζωή. Αυτό θα έλεγα το κάνει ο κόσμος και είναι εύκολο. Αυτό κάνει ο κόσμος. Τον ενδιαφέρει πώς τον βλέπουν οι άλλοι. Το ενδιαφέρει να έχει καλή εικόνα, να έχει image, λένε οι άνθρωποι. Να τον σέβονται, να είναι έτσι αξιοπρεπής και, έτσι, και παίρνει και ύφος. Αυτό όμως στο Θεό είναι, γιατί ό,τι είναι υψηλό στους ανθρώπους, στον κόσμο, είναι ευδέλιγμα στο Θεό. Δεν αγωνιζόμαστε να φτιάξουμε το προφίλ μας, το χριστιανικό. Αυτό είναι το ελάχιστον πολιτική, πολιτικά της έτσι κάνουν οι πολιτικοί, και το χειρότερο, για να μην πω το πραγματικό, είναι άκρατη υποκρισία. Αυτό το οποίο, για το οποίο αγωνίζεται ο χριστιανός, είναι να έχει προσωπική, κρυφή, επαναλαμβάνω, προσωπική κρυφή σχέση με το Θεό. Εκεί είναι που ο Θεός ευαρεστείται,
που ο Θεός ελέγχει τον άνθρωπο, που ο άνθρωπος ταπεινώνεται, που καταλαβαίνει πόσο αχρίος είναι, άχρηστος είναι μπροστά στον τέλειο Θεό. Το χαρακτηριστικό λοιπόν του χλιαρού ανθρώπου είναι ότι είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος με τον εαυτό του. Είμαι ένας πάρα πολύ καλός χριστιανός. Εντάξει, δεν είμαι super duper χριστιανός. Είμαι ένας πάρα πολύ καλός, ήσυχος, ευλογημένος χριστιανός, θα έλεγα εγώ χριστιανούλης. Που από εκεί και πέρα όμως αρχίζει η καρδιά, εργάζεται και λέει «Α, εγώ πλούτησα, είμαι πλούσιος». Και αυτό το φοβερό, δεν έχω ανάγκη κανέναν. Όταν η καρδιά μας πει δεν έχει ανάγκη κανέναν, τότε από εκείνη τη στιγμή και έπειτα δεν έχω ανάγκη κανέναν. Κάνω ό,τι θέλω. Μπορώ και κάνω ό,τι θέλω. Έχω πάντοτε δίκιο. Δεν έχω ανάγκη από ορμήνια. Έτσι έλεγε η μάνα μου όταν ήμουν μικρός. Εσύ θα με ορμηνέψεις. Ξέρετε όμως αδερφοί ότι έχουμε όλοι ανάγκη από τη γνώμη του αδερφού μας, από την άποψη του αδερφού μας, από την κριτική του αδερφού μας, την καλοπροαίρετη, όχι την κατάκριση, τη βοήθεια του αδερφού μας, την προσευχή του αδερφού μας. Γιατί? Γιατί είμαστε ασήμαντοι. Και γιατί το πιο σοβαρό? Γιατί έχουμε κατανοήσει βαθιά στην ψυχή μας ότι ο άλλος είναι υπερέχονε μου. Θεωρείται αλλήλους υπερέχοντας στην πράξη, στην καρδιά, όχι στα λόγια. Στα λόγια είναι πάρα πολύ εύκολο να κηρύττω και να ομολογώ και να λέω «Ακούτε αδερφοί, εσείς όλοι πρέπει να θεωρείτε αλλήλους υπερέχοντας» και να έχω βγάλει απόξω τον εαυτό μου. Και αυτό δεν είναι εύκολο πράγμα να γίνει συνείδηση στην καρδιά μας, αν θέλουμε να λέμε την αλήθεια ενώπιον του Θεού. Γιατί αν αυτό το έχουμε, το είχαμε, σαφώς, καταρχάς, ποτέ δεν θα λέγαμε ότι δεν έχω ανάγκη κανενός, δεν έχω χρίαν κανενός. Αφετέρου, δεν θα κρίναμε ποτέ κανέναν. Γιατί όταν βλέπεις έναν υπερέχοντα, δεν μπορείς να τον κρίνεις. Αντιθέτως, μάλιστα, τον σέβεσαι όπως θέλει ο Θεός και τον αγαπάς και τον υπηρετείς. Όταν δεν έχουμε λοιπόν αυτό το χαρακτηριστικό του θεωρείται αλλήλους υπερέχοντες βαθιά χαραγμένο στην ψυχή μας, τότε είμαστε απόλυτα χλιαροί. Γιατί εφόσον δεν σε θεωρώ υπερέχοντα, δεν σε έχω ανάγκη. Και δεν σου έχω ανάγκη γιατί εγώ είμαι πλούσιος. Έχω πλουτίσει. Ενώ εσύ είσαι κακομοίρης χριστιανός. Εγώ είμαι αφέντης, άρχοντας χριστιανός. Εσύ είσαι της πλάκας χριστιανός. Προσεύχεις την προσευχή, δεν προσεύχεσαι. Στην ζωή σου δεν προσέχεις. Στην οικογένειά σου δεν κάνεις αυτά που πρέπει να κάνεις. Και αρχίζω λοιπόν εγώ τώρα και έχοντας στο μυαλό μου το πώς προσεύχομαι εγώ, έχοντας στο μυαλό μου το πώς συμπεριφέρομαι εγώ στην οικογένειά μου, έχοντας στο μυαλό μου το πώς άλλοι τέλος πάντων, αρχίζω κρίνω και κατακρίνω εσένα που θα έπρεπε να σε θεωρώ υπερέχοντα. Και έτσι το μέλλον μου δεν είναι καλό. Ούτε το προσωπικό, ούτε το οικογενειακό, ούτε το εκκλησιαστικό. Και ενώ βλέπουμε τα συμπτώματα δεν τα κατανοούμε και έρχεται η κρίση του Θεού και απορούμε. Και αμέσως έχουμε και τη δικαιολογία. Δοκιμασία είναι, θα περάσει. Δοκιμασία δεν είναι για να περάσει. Δοκιμασία είναι για να διορθωθούμε. Και αρχίζουν και γκρεμίζονται πράγματα. Γκρέμισμα από εδώ, γκρέμισμα από εκεί, γκρέμισμα. Και δεν υπάρχει αυτός που θα ανεγείρει τα χαλάσματα. Δεν υπάρχει ο Χριστός στη ζωή μας. Και τι γινόμαστε σαν τον Ισάφ. Γκρεμίστηκαν όλα, εγώ θα τα ξαναοικοδομήσω και θα τα κάνω πιο ωραία. Γιατί έχω δύναμη και δεν έχω ανάγκη κανέναν.
Και ο Θεός λέει, εσύ θα χτίζεις και εγώ θα γκρεμίζω. Δεν θέλω να είμαι τέτοιος χριστιανός. Δεν θέλω να είμαι ένας χριστιανός που το μέλλον μου να είναι ξεκάθαρο στα μάτια του Θεού. Ξεκάθαρο όμως. Πτωτικόν. Θέλω τα χαλάσματά μου να τα οικοδομεί ο Χριστός. Εντάξει, χαλάσματα θα κάνουμε. Λάθη θα κάνουμε. Ζημιές θα κάνουμε. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ο Χριστός θα τα φτιάχνει. Το κρίσιμο σημείο δεν είναι αν αμαρτήσαμε. Το κρίσιμο σημείο είναι αν μετανοήσαμε. Γιατί αν αμαρτήσαμε και δεν μετανοήσαμε, τα γκρεμίσματα δεν φτιάχνονται. Αν όμως αμαρτήσαμε και μετανοήσαμε, έρχεται ο αγαθός Θεός και κάνει έτσι και τα διορθώνει. Και όλα, αδελφοί αγαπητοί, να τα βάλουμε μέσα σε μία ταμπέλα, είναι αποτέλεσμα της περηφάνειας μας. Την οποία δεν έχουμε κατανοήσει όμως, και για να μην λέω εσείς και εγώ, να πω ο άγγελος της Εκκλησίας της Λαοδικίας. Δεν έχει καταλάβει ότι έχει καβαλήσει ένα καλάμι και πετάει στα σύννεφα. Έχει περηφανευθεί και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και δεν το καταλαβαίνουμε. Υπερηφανευόμαστε, πιστεύω όλοι να έχουμε αυτή την εμπειρία, υπερηφανευόμαστε και δεν το καταλαβαίνουμε. Βλέπουμε τα γκρεμίσματα και δεν μετανοούμε, γιατί δεν το καταλαβαίνουμε. Και αισθανόμαστε και αδικημένοι. Ξαφνιαζόμαστε και απορούμε. Αλλά δεν είναι έτσι ο χριστιανός. Και όλα ξεκινάνε, όπως είπα, μεν από την υπερηφάνεια και εκδηλώνονται και μπορούμε να τα κατανοήσουμε αν θεωρούμε αλλήλους υπερέχοντας. Αν θεωρούμε τον άλλον, τον οποιοδήποτε άλλον, υπερέχοντα. Ο Χριστός λέει, «Επίνασα και μου δώσατε να φάγω, δίψασα και με ποτίσατε». Και ρώτησαν οι δίκαιοι, «Πότε, Κύριε, το κάναμε σε σένα, εφόσον κάνατε σε έναν των ελαχίστων αδελφών, σε μένα κάνατε». Σε αυτό το σημείο, αδελφοί, έχω μια ωραία εμπειρία και θέλω να σας την ξαναπώ για το αλλήλους υπερέχοντας που τρόμαξε. Πριν χρόνια ήμουνα στην Κύπρο. Είχε έρθει στην εκκλησία ένα παιδί το οποίο είχε μόλις ελευθερωθεί από τα ναρκωτικά. Ωραία επίσκεψη Θεού, τελείως ελεύθερος, ο οποίος, επειδή σε όλη τη ζωή ήταν μέσα σε ένα διαλυμένο σπίτι, δεν είχε σπουδάσει τίποτα, δεν είχε κάνει τίποτα καλό. Το μόνο καλό που έγινε ήταν ότι ο Χριστός ήρθε στη ζωή του, τον ελευθέρωσε από τα ναρκωτικά και βρέθηκε στην εκκλησία άνεργος, θα έλεγα, χωρίς μέλλον. Άνθρωπος που δεν είχε τίποτα να κάνει. Και ανέβηκα εγώ απάνω, ο κήρυκας, προς ντροπή μου το λέω, και κήρυξα, θεωρείται αλλήλους υπερέχοντας. Και μετά είχαμε κοινωνία μεταλλήλων και κουβεντιάζαμε και μου λέει αυτό το παιδί, το οποίο ήταν ιδιαίτερα σοφό παιδί, τουλάχιστον εκείνη την περίοδο, και μου λέει, δηλαδή, αδερφέ, εσύ θεωρείς εμένα υπερέχοντά σου? Και εκεί εγώ δεν μπόρεσα να πατήσω. Το κοίταξα καλά-καλά. Σκέφτηκα. Και δεν μπορούσα να του πω ψέματα. Άλλαξα κουβέντα. Γύρισα πίσω στην Αθήνα και αυτό με βασάνιζε. Με βασάνιζε γιατί από μια μεριά ήταν ο Λόγος του Θεού που έλεγε αλλήλους υπερέχοντας και από την άλλη μεριά ήταν αυτό το πρόσωπο, αυτό το παιδί που με κοίταξε, όχι ειρωνικά, με απορία. Και μου λέει, αυτή η ερώτηση με χτύπησε στην καρδιά και μου λέει, δηλαδή με θεωρείς υπερέχοντα σου? Και εγώ δεν τόλμησα να απαντήσω. Και εκείνη την περίοδο, θυμάμαι,
ήρθε ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, μου φέρνει το παιδί του, ένα νεαρό παιδί, και μου λέει, πάρ' τον, εκπαίδευσέ τον, γιατί αυτός δεν μου το είπε έτσι, αλλά αυτή ήταν η αλήθεια, αυτός είναι το μελλοντικό αφεντικό σου. Το κοίταξα, ένα παιδί όχι εύκολο, ούτε ιδιαίτερα σπουδαίο, έξυπνο, αλλά αυτόματα για μένα ήταν υπερέχον. Γιατί ήταν ο γιος του αφεντικού μου. Εγώ τότε είχα πολύ καλή θέση. Αλλά συνειδητοποίησα ότι στο εργοστάσιο εκείνο είμαι υπαλληλάκος. Ενώ αυτός είναι αφεντικό. Ανατρίχιασα ολόκληρος και σκέφτηκα την Εκκλησία. Πρέπει να ήταν γύρω στο 90-95 μόλις είχε δημιουργηθεί η Εκκλησία της Κηφισιάς σε αυτή η ιστορία. Και λέω πω είμαι επιμένας. Και μετά συνειδητοποίησα ότι είμαι υπαλληλάκος. Δηλαδή, αν το πω πιο γραφικά, υπηρέτης. Ποιον? Όλων των αδελφών μου. Οι οποίοι τι είναι? Τα παιδιά του αφεντικού μου. Και αν πάνε στην προσευχή, θα έρθει το αφεντικό και αν δεν μου τραβήξει τα αυτιά, και θα μου τραβήξει τα αυτιά για να μην πω ότι θα δέσει ένα βράχο και θα με ρίξει στη θάλασσα. Εξαρτώμαι απολύτως από το γιο του αφεντικού μου, από την κόρη του αφεντικού μου στη δουλειά, που αν πάει στον πατέρα, στη μάνα, στα αφεντικά και πει ο Κοροβέσης, ούτε με φρόντισε, με κορόιδεψε, ξέρεις τι απατεώνα, συνεκλέβει και να με κατηγορήσει και να λέει και αλήθεια, χάθηκα εγώ την άλλη μέρα, απολυτήριο και πάει. Και πάει η θέση και πάνε όλα. Και εκεί, αδερφοί, πήγα μέσα στο γραφείο μετά συγκλονισμένος και είπα, στην Εκκλησία είμαι ένας υπηρέτης και χάθηκα εάν δεν φροντίσω τον ελάχιστο και πάει στον πατέρα τον ουράνιο και παραπονεθεί και πει αυτός ο άνθρωπος όχι μόνο δεν με βοήθησε, όχι μόνο, αλλά με σκανδάλισε, με ενόχλησε. Απ, θα κάνει ο Κύριος όπως αυτόν. Δεν έχεις ανάγκη κανέναν, είσαι επιμένας, είσαι πλούσιος, είσαι μεγάλος. Εγώ σου λέω, κοιτάξτε τώρα τι λέει ο Θεός. Εγώ σου λέω ότι εσύ είσαι ο ταλέπορος, ο ελεηνός, ο φτωχός, ο τυφλός και ο γυμνός. Αυτός είσαι. Εσύ βλέπεις για τον εαυτό σου ότι είσαι πλούσιος, μεγάλος και δεν έχεις ανάγκη κανέναν. Λάθος κάνεις. Ταλέπορος, ελεηνός, φτωχός, τυφλός και γυμνός είσαι. Και σκοπεύω κιόλας να βγάλω το αημάτιά σου και να φανερωθεί η αισχύνη της γυμνότητάς σου. Θα ξεφτυλιστείς κιόλας. Θα ονειδιστείς κιόλας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα σε πετάξω κι έξω από την υπηρεσία σου. Θα σε απολύσω. Και έρχεται ο καλός Θεός τώρα και λέει, έλα να σου πω όμως τι να κάνεις για να γλιτώσεις. Έλα να σου πω τι θα κάνεις για να γλιτώσεις. Πήγαινε και αγόρασε από μένα χρυσίων δεδοκιμασμένων ή ακπυρός για να πλουτίσεις αληθινά. Δεν είσαι πλούσιος, ταλέπορος, φτωχός, ελεηνός, γυμνός είσαι. Πήγαινε να αγοράσεις χρυσίων δεδοκιμασμένων το λόγο μου, τον αγιασμό μου από μένα και όχι να μου το ζητήσεις τζάμπα, να τον αγοράσεις, να πληρώσεις για να το πάρεις. Να θυσιάσεις για να το πάρεις. Να απαρνηθείς τον εαυτό σου για να με ακολουθείς. Για να τα διώξεις όλα αυτά τα οποία θεωρείς ότι είναι μεγάλα αλλά σε εμποδίζουν να ακολουθήσεις τον Χριστό. Τι νομίζεις ότι είσαι? Επαγγελματίας μεγάλος, διευθυντής, γιατρός, δικηγόρος. Τι νομίζεις ότι είσαι? Άχριστος είσαι.
Φτωχός είσαι. Τίποτα δεν είσαι. Πήγαινε να πάρεις χρυσίον δε δοκιμασμένον διαπυρός, να το αγοράσεις από μένα, από τον Χριστό, και τότε θα πλουτίσεις. Πήγαινε να αγοράσεις σημάτια λευκά από μένα για να ντυθείς, γιατί είσαι γυμνός. Γιατί αν συνεχίσεις να είσαι γυμνός, θα αποκαλυφθεί η εσχήνη της γυμνότητάς σου. Μέχρι τώρα κάνω χάρη, μακροθυμώ, αλλά θα φανεί η εσχήνη της γυμνότητάς σου, θα ξεφτυλιστείς. Και είναι φοβερό, αδερφοί, να τραβήξει ο Θεός τη χάρη Του από τη ζωή μας. Φοβερό. Δεν έχει, ο άνθρωπος που χάνει τη χάρη του Θεού δεν έχει αναστολές. Ούτε ηθικές, ούτε πνευματικές, ούτε κοινωνικές, ούτε ανθρώπινες. Η χάρις του Θεού είναι που μας κρατάει στην παρουσία του Θεού. Η χάρις του Θεού είναι που μας διδάσκει. Η χάρις του Θεού είναι που μας προστατεύει. Αν φύγει η χάρις του Θεού, τα χάσαμε όλα. Και πήγαινε να αγοράσεις και κολούριον, να χρήσεις τους οφθαλμούς σου για να βλέπεις, γιατί λέει η Γραφή, τι τυφλός παρά ο δούλος μου. Είσαι δούλος μου, ναι, αλλά τυφλός. Τι σκοφός παρά ο μηνυτής μου. Είσαι μηνυτής μου, ναι, αλλά κουφός. Άλλα σου λέω και άλλα λες. Άλλα σου δείχνω και άλλα βλέπεις. Έχασες τη χάρη του Θεού. Και όπου να είναι, τη χάνεις τελείως. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Και βέβαια δεν μιλάμε μόνο για τους ποιμένες και για τους ποιμένες, αλλά και για όλους μας. Για όλους μας. Γι' αυτό όσους αγαπώ ελέγχω και παιδεύω, και κοίταξε να γίνεις ζηλωτής των πνευματικών αφού μετανοήσεις. Ζηλωτής των πνευματικών αφού μετανοήσεις. Και στη συνέχεια λέει κάτι που είναι, νομίζω, ιδιαίτερα σημαντικό για τον καθένα μας. Το ξαναδιαβάζω. Η 19 εδάφιο. Εγώ όσους αγαπώ ελέγχω και παιδεύω, γεννού λοιπόν ζηλωτής και μετανόησα. Ιδού ήσταμε στη θύρα και κρούω. Τι είναι το χτύπημα που κάνει ο Θεός την πόρτα της ζωής μας, της καρδιάς μας, της άποψής μας, της αυτοδικαίωσής μας. Όσους αγαπώ, ελέγχω και παιδεύω. Χτυπάω δηλαδή την πόρτα. Χτυπάω την πόρτα, σε ελέγχω, σε παιδεύω, σε εκπαιδεύω. Με το λόγο μου, σε μορφώνω, σε καταρτίζω. Σου αποκαλύπτω, σου φανερώνω για να μην πεις ότι δεν ξέρεις. Εάν κάποιος ακούσει τις φωνές μου, άρα το θέμα είναι να ακούσουμε, να ακούμε, όχι με τα αυτιά αυτά, αλλά λέει έθεσα μέσα σου οτίον πεπαιδευμένον για να ακούς και να διακρίνεις το Λόγο του Θεού. Γιατί αν ακούω με τα αυτιά αυτά, δεν καταλαβαίνω. Όταν έχω συνδιανακούωση, αλλά δεν καταλαβαίνουν. Σκοπός είναι να έχω αυτιά, να ακούω και να καταλαβαίνω. Ότι αυτός ο λόγος που ακούγεται σήμερα, δεν είναι για όλους τους άλλους εκτός από μένα. Είναι μόνο για μένα και δεν με ενδιαφέρει αν είναι και για κάποιον άλλον. Αλλά για μένα είναι. Για σένα είναι. Γιατί δεν λέει, αδελφοί αγαπητοί, γενικώς στην πόρτα στέκομαι, χτυπάω και τώρα το κρίσιμο σημείο είναι ποιος θα ακούσει. Τι να ακούσουμε από την αρχή? Θεωρείς μέσα σου ότι δεν έχεις ανάγκη κανέναν? Θεωρείς μέσα σου ότι είσαι καλός, ευχαριστημένος, πάρα πολύ καλά? Θεωρείς μέσα σου ότι ο Θεός ακόμη δεν σε έχει ευλογήσει τόσο πολύ όσο θα έπρεπε?
Εις έχει ευλογήσει τόσο πολύ, όπως λέω, μας ευλόγησε ο Θεός εχθές. Και μου λέει, γιατί να μας ευλογήσει? Λέω, δεν μας το χρωστάει ο Θεός. Δεν μας χρωστάει να μας ευλογεί. Χάρη μας κάνει. Το έλεος Κυρίου είναι. Το έλεος του Θεού είναι. Δεν αξίζουμε, και δεν πιστεύω να νομίζει κανείς εδώ μέσα ότι αξίζει να τον ευλογεί ο Θεός. Χαθήκαμε. Αν έχουμε τέτοια άποψη για τον εαυτό μας, χαθήκαμε. Δεν αξίζουμε τίποτα, αδερφοί. Και αν, λέει ο Χριστός, κάνουμε όλα τα διατεταγμένα, που δεν τα κάνουμε, και αν τα κάνουμε, άχρηστοι είμαστε. Δούλοι μεν, αλλά άχρηστοι. Και χρησιμότητα μας δίνει ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Ήσταμε λοιπόν έξω από την πόρτα και χτυπάω. Τακ, 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 τακ. Θα ακούσεις? Αν ακούσεις, το πρώτο που πρέπει να κάνεις είναι να ανοίξεις την πόρτα. Τι σημαίνει να ανοίξεις την πόρτα? Να παραδεχτείς αυτά που σου λέει, μου λέει, μας λέει, ελέγχοντάς μας ο Θεός, και να πούμε, δίκαιος είσαι, Κύριε. Αληθώς. Άγιος είσαι. Άθλιος είμαι. Θυμηθείτε τον Ιώβ, τέλειος ήτανε μεταξύ των συγχρόνων του. Δίκαιος, απεχόμενος κακού. Ο Θεός όμως, που γνωρίζει την καρδιά και τους νεφρούς των ανθρώπων, τον είδε ότι έχει πολλά ελαττώματα. Ποιο ήταν το βασικό του ελάττωμα? Αυτοδικαίωση. Όταν ήρθε η κρίση του Θεού, λέει, δεν το καταλαβαίνω γιατί σε μένα ήρθε η κρίση του Θεού. Με αδικεί ο Θεός, με θεωρεί εχθρό του. Αν θέλει, ας έρθει να διαπραγματευτούμε. Αλλά όχι σαν Θεός, γιατί θα πεθάνω. Ας έρθει να τα πούμε στόμα με στόμα, να το αποδείξω ότι είμαι δίκαιος και ότι άδικα με ταλαιπωρεί. Και έστειλε τον Ελίου του προφήτη και του λέει, εις τούτο είσαι άδικος, στο ότι είπες ότι είμαι δίκαιος. Κι όμως ο Λόγος του Θεού ομολογεί ότι είναι δίκαιος. Αλλά ο Θεός δεν βλέπει, αν και βλέπει τη δικαιοσύνη του, δεν βλέπει μόνο τη δικαιοσύνη του, βλέπει και αυτό που είναι κρυμμένο πίσω από τη δικαιοσύνη του, την αυτοδικαίωσή του. Γι' αυτό όποιος ακούσει, ας ανοίξει, ας πει δηλαδή, αληθώς, δίκαιος είσαι, Κύριε, Άγιος είσαι, και εγώ αχρίος δούλος είμαι, άχρηστος, τυποτένιος, άθλιος, ουτιδανός. Έτσι είπε ο Ιώβ, και του λέει τώρα, ντύσου τη μεγαλοπρέπειά σου, στολίσου, και εγώ θα είμαι μαζί σου. Πότε όμως το είπε? Όχι όταν έλεγε, πότε το είπε ο Θεός? Όχι όταν έλεγε ο Ιώβ ότι δεν καταλαβαίνω γιατί με ταλαιπωρείς, αφού είμαι τόσο καλός. Αλλά όταν ομολόγησε και είπε, άθλιος είμαι, ουτιδανός, δεν θα ξανανοίξω το στόμα μου μπροστά σου, τότε ήρθε ο Θεός και τον αναβάθμισε. Εγώ λοιπόν, όποιος ακούσει και μου ανοίξει, σε αυτόν μόνο θα εισέλθω. Και ξέρεις τι σημαντικό είναι? Να έλθει ο Χριστός στη ζωή σου και να μείνει. Να εισέλθει στην καρδιά σου, στη ζωή σου, στην οικογένειά σου, στο σπίτι σου. Ξέρεις τι θα πει να μένει ο Χριστός στο σπίτι σου? Να τρως με τη γυναίκα σου και να είναι και ο Χριστός να τρώει μαζί σου. Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα. Το σκεφτόμουν και λέω, Κύριε Θεέ μου. Δηλαδή κάθε φορά και από εμάς εξαρτάται. Κάθομαι και τρώω με τη γυναίκα μου. Κύριε, ευλόγησέ μας, έλα φάμε τώρα, γυναίκα. Έτσι είναι. Έτσι πρέπει να είμαι. Και λέω κιόλας για να είμαι, βάλε και μαντήλι γυναίκα. Βάζει και το μαντήλι γυναίκα. Λέω δύο λόγια προσευχής και τελειώσαμε. Έτσι είναι. Θα φάει μαζί μου? Δεν θα φάει. Δεν του είπα, κάτσε να φάμε μαζί.
Δεν τον τίμησα. Άσε που μερικές φορές ξεχνάμε να κάνουμε και προσευχή με τη γυναίκα μου. Άσε και μερικές φορές βιαζόμαστε, τρώμε και φεύγουμε. Κάτσε, το φαΐ ο Θεός το δίνει. Ευχαρίστησε τον. Πες του έλα τώρα να φάμε μαζί, Κύριε. Θα φάω μαζί του και αυτός θα φάει μαζί μου. Κάντο έτσι τη ζωή μου, Χριστέ μου. Αλλά μετανόησον για να γίνει αυτό. Μετανόησον. Είναι πολύ σημαντικό και πολύ εύκολο να τρώει μαζί μας ο Χριστός. Δεν είναι, αδερφοί? Πολύ εύκολο. Αρκεί να το κατανοήσουμε. Να του ανοίξουμε την πόρτα να μπει μέσα και να κάτσει στο τραπέζι μας. Και να τρώμε μαζί. Το πρωινό, το βραδινό, το μεσημεριανό. Να κατοικεί μέσα στο σπίτι μας. Και ποιος θα τον φωνάξει, αυτός που του ανοίγει την πόρτα? Και ποιος θα τον διώξει, αυτός που του κλείνει την πόρτα? Και ποιος του κλείνει την πόρτα? Αυτός που δεν ενδιαφέρεται. Γιατί είναι αμέριμνος, γιατί είναι χλιαρός, γιατί είναι μια χαρά χριστιανός. Τώρα δηλαδή, επειδή προσευχόμαστε, θα βάζει μαντήλι η γυναίκα μου, τόσο φανατικοί είμαστε? Δεν είναι το μαντήλι. Είναι ο σεβασμός που δείχνουμε στο Θεό. Είναι η εκτίμηση που δείχνουμε στο Χριστό. Και βεβαίως είναι η υπακοή μας στο Λόγο του Θεού. Δεν θα φορέσουμε μαντήλι αφού δεν προσευχόμαστε. Κάνουμε πως προσευχόμαστε. Κάνουμε πως κάνουμε. Δεν ξέρω εσείς, αλλά εγώ πολύ ελέγχθηκα σήμερα και ελέγχομαι ακόμη. Ο Θεός να μας συγχωρέσει και να μας βοηθήσει. Γιατί αλλιώς τι είμαστε, χλιαροί? Ούτε ζεστοί ούτε ψυχροί. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Θα μας εξεμέσει ο Θεός. Ο Θεός να μας φυλάει. Να είμαστε ζηλωτές. Και βέβαια όλο αυτό τώρα έχει άμεση σχέση με κάθε δραστηριότητά μας. Η μάνα πώς διαβάζει το παιδί? Ένα προσευχηθούμε, παιδί μου, να μας βοηθήσει ο Θεός να διαβάσουμε. Πώς μαγειρεύει? Πώς ζει ο άντρας? Πώς πηγαίνει στη δουλειά του? Όποια δουλειά και να κάνει. Πώς έρχεται στην εκκλησία? Πώς γονατίζει και προσεύχεται? Χλιαρά ή με τη φωτιά του Πνεύματος του Αγίου? Και επειδή, αδερφοί αγαπητοί, ο Κύριος έρχεται ταχαίως, πρέπει εξάπαντος να νικήσουμε. Γιατί μόνο όποιος νικήσει θα δώσει σε αυτόν ο Χριστός να καθίσει, ο Θεός να καθίσει μετ' εμού εν το θρόνο μου, καθώς εγώ ενίκησα και κάθισα μετά του Πατρός μου στο δικό του θρόνο. Μόνο ποιος νικήσει. Τι να νικήσουμε? Τον εαυτό μας, τη χλιαρότητά μας, την καρδιά μας, την αμεριμνησία μας. Πρέπει να τα νικήσουμε αυτά. Γιατί αυτά τι είναι? Είναι ο εαυτός μας, ο κακός εαυτός μας. Πρέπει να το νικήσουμε. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Την άλλη Δευτέρα, με τη χάρη του Χριστού, θα δούμε την καλή εκκλησία. Τον καλό ποιμένα, που έχει μικρά δύναμη, αλλά ο Θεός είναι μαζί του. Δεν είναι μαζί με τον ποιμένα της Λαοδικίας? Είναι, αλλά σε λίγο δεν θα είναι. Ενώ με τον ποιμένα της Φιλαδέλφειας είναι και σε λίγο θα είναι ακόμη πιο πολύ. Εκείνο που έχει σημασία, αδερφοί αγαπητοί, είναι η καλή μας συνέχεια. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Αμήν, Χριστέ μου, βοήθα μας. Τι να σου πούμε, Κύριε μου? Τι να πούμε τώρα, τι να πούμε.